Καλησπέρα αγαπημένα μου τηλεθεατή. Παρασκευή 22 του Ιούνιου της μαγικής χρονιάς 2012. Και πάμε όλοι μαζί να δούμε τα σημερινά μας νέα. Καύσωνας, με πιάνεις? Καύσωνας! Σε όλη τη χώρα θα σκάσει ο Τζιτζικάς, γι' αυτό εφοδιάσουμε νερό και τρέχα για μπάνιο στις παραλίες. Κυβέρνηση έχουμε, υπουργούς έχουμε και μειώσεις έχουμε ύψους 30% για τις υπουργικές αποζημιώσεις. Αυτά αποφάσισε ο Αντώνης Σαμαράς και επίσης έκοψε τον βήχα σε όσους ονειρευόντουσαν άσκοπες βόλτες με τα κρατικά αυτοκίνητα. Τέλος, τους απαγόρευσε να περνούν την ώρα τους όλη μέρα στα κανάλια αντί των υπουργείων. Όλο το πολιτικό παιχνίδι της Ευρώπης βέβαια έχει περάσει σε επίπεδο ποδοσφαίρου κυριολεκτικά. Οι αναφορές σε ελληνικές και γερμανικές εφημερίδες περί παραμονής στο ευρώ ή το euro, περί φτωχών Ελλήνων που έχουν μόνο άγωνα βουνά και αδέσποτες γάτες, αλλά και περί ωρέξεων για την Άγγελα Μέρκελ, μπλέκουν τον αθλητισμό με την πολιτική. Σήμερα η Bild εκφράζει τη βεβαιότητα για την πρόκριση της Γερμανίας επί της Ελλάδας με τον τίτλο «Αντίο Έλληνες, σήμερα δεν μπορούμε να σας σώσουμε». Προσοχή στο κενό μεταξύ αλαζονίας και ανεπανόρθωτης έκθεσης είναι ο δικός μου τίτλος. Και αφού δανείζομαι έκφραση που ακούγεται στο μετρό, πάρε και μία διαφήμιση που κυκλοφορεί στο λονδρέζικο μετρό. Αχ, εκτίθεστε φίλοι μου Γερμανοί και δεν το καταλαβαίνετε. Για Πολωνία ταξίδεψε σήμερα μεταξύ άλλων ο Χρήστος Φερεντίνος. Χρήστος Φερεντίνος λοιπόν πήγε στο ματς. Πολωνία. Πολωνία. Θα μας στείλει, ελπίζω, υλικό, φωτογραφίες, ανταπόκριση, ό,τι μπορεί να κάνει. Ελπίζουμε να περάσει ωραία. Αυτή τη στιγμή ταξιδεύει με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που πάνε σήμερα εκεί για να στηρίξουν την εθνική Ελλάδος. Και θα τον πάρουμε και τηλέφωνο μόλις φτάσει να δούμε, έφτασε καλά, όλα εντάξει. Οι Έλληνες στο αεροδρόμιο. Ο Χρήστος αριστερά, με το μαύρο. Καλέ! Όλοι με τα μπλε, ο Χρήστος με το μαύρο. Πήγε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι από το πρωί. Σαν παιδάκι είναι εδώ, μήπως είναι από άλλα χρόνια. Βασιλιάς στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια είναι από τα ξημερώματα ο LeBron James που οδήγησε το Miami στη νίκη επί της Thunder με 121-106 και με 4-1 στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην καριέρα του και δεύτερου στην ιστορία της ομάδας. Ο LeBron ανακηρύχθηκε ο MVP των τελικών και τώρα θα μπορεί να κάνει ανενόχλητο τη ζωάρα του στο Miami. Ακούστηκε πολύ πως ο Αντώνης Ρέμος χώρισε από την Ιβόνη Μπόζνιακ. Αυτή η φωτογραφία είναι χθεσινοβραδινή από τις πρόβες του τραυματιστή για τη σημερινή του πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Η εκδήλωση «Δωρεάν μουσική για όλους» πραγματοποιήθηκε χθες ταυτόχρονα σε 30 πόλεις της Ελλάδας, ανάμεσα τους και η Θεσσαλονίκη. Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ έπιασε τη σεξι Νατάσα Καλογρίδη να περνά ζάχαρη στη Μύκονο και να κάνει πανικό με το μικρό της μαγιό. Την πρώτη Gay Pride υποδέχεται το απόγευμα η Θεσσαλονίκη, εκεί όπου χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Έξαλλος με όλα αυτά είναι φυσικά ο Μητροπολίτης Άνθιμος που θεωρεί το γεγονός απαράδεκτο για τα ήθη και τα έθιμα της πόλης. Της ερωτικής πόλης όμως να σας θυμίσω, έτσι? Κοριτσογιασπίτες και κοριτσογιασπίτισες, να είστε όλοι καλά και να κάνετε υπομονή και πολλές βουτιές μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Σας στέλνω πολλά δροσερά φιλιά.